Από το ανοιξιάτικο σκηνικό των προηγούμενων ημερών, βροχές, πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις σε υψηλά υψόμετρα άνω των 1200 μέτρων, τα χαρακτηριστικά του καιρού στην Κρήτη, με τους πολίτες να σχολιάζουν το χειμωνιάτικο σκηνικό και να ζεσταίνονται με ρακόμελο. Περιμένουμε χιόνι. Λέει ότι εδώ βρισκόμαστε στα 700 μέτρα περίπου ψώματρο και είπε ότι η Αγία Βαρβάδα θα σχίσει. Το περιμένουμε για να φάμε το πετουμέζι. Πίνουμε και καμιά ρακή και είμαστε τούρμπο τώρα. Ρακόμελο πίνουμε, παίζουμε την πρέβα μας στο καφενείο και περιμένουμε να χιονίσει. Γιατί χρειάζονται τα δέντρα και το χωριό μας θέλει νερά. Διότι χωρίς νερά δεν μπορούμε να ζήσουμε. Έχουμε σόμπες, έχουμε καλοριφέρες, ζεσθενόμαστε. Μακάρι να μας κάνει χιόνι. Να δούμε μια άσπρη μέρα. Οι ξυλόσομπες παίρνουν φωτιά με την πτώση της θερμοκρασίας να είναι ακόμα πιο αισθητή στην Ενδοχώρα. Τις πρώτες πρωινές ώρες, ο υδράργυρος έπεσε στους μείον 5 βαθμούς Κελσίου στο οροπέδιο Λασιθίου, ενώ στους 0 βαθμούς στη Σαμαριά. Μακάρι να μπούμε στο χειμώνα, με τόση ανοβρία έχουν εξεραθεί τα πάντα. Έχουμε πάθει πολύ μεγάλη ζημιά, ανοίγουν αμπέλια, ανθίζουν ελιές. Να μπούμε στο χειμώνα να δούμε τι θα γίνει. Οι σόμπες πήρανε φωτιά, τα ξύλα δεν υπάρχουν, λεφτά δεν υπάρχουν για ξύλα, θα δείξει τώρα τι θα γίνει. Οικονομία και στο ξύλο, παιδιά. Εχθές και σήμερα καταλάβαμε βέβαια ότι είναι χειμώνας. Κανονικός χειμώνας, γιατί μέχρι τώρα εντάξει. Το Σάββατο λέτε να πέσει χιόνι. Μαγάρι να πέσει χιόνι. Να δούμε καμιά άσπρη μέρα. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε στην Αγία Βαρβάρα και στην ευρύτερη περιοχή με τους πολίτες να ευελπιστούν ο λευκός επισκέπτης να τους επισκεφθεί σύντομα ώστε να γεμίσουν με νερό και τα αρδευτικά φράγματα. Προετοιμασμένος είμαι. Για τη χιονιά. Ο Θεός ξέρει. Το πρωί είχε χιονόμενο. Αλλά πού το, το χιόνι πρέπει να γίνει τόσο. Μπορεί να συνοίξει το Σάββατο που λέμε να συνοίξει, στο βουνό τουλάχιστον. Στο βουνό τουλάχιστον πάνω. Δεν είναι κρύο, άρα κατεβεί στο μηδέν. Περιμένουμε να κάνουμε νερό και χιόνι. Άρα δεν κάνουμε, καήκαμε. Και στις καφετέριες του Ηρακλείου λειτουργούν σόμπες που ήταν ανενεργές το προηγούμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να ζεσταθούν οι θαμώνες. Εμένα μου αρέσει η όλη φάση, έτσι. Βέβαια εντάξει, λίγο το κρύο έτσι το τσουχτερό, αρχίζει και θυμίζει λίγο χειμώνας, όμορφα είναι, όμορφα. Τώρα κρυώνεται? Λιγάκι, πολύ λίγο. Χρειαζότανε. Κάποια στιγμή χρειαζότανε. Ο καιρός, η φύση θα πρέπει να κάνει τον κύκλο της. Δεν γίνεται να είναι συνέχεια καλοκαίρι. Διαφορετικά έχουμε άλλου είδους προβλήματα. Ό,τι χρειαζότανε. Η φύση θέλει νερό. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες της ημέρας μέχρι τη μία το μεσημέρι καταγράφηκαν στα Νόγια, στο Τζερνιάδο και στο Ασκήφου, όπου ο υδράργυρος έπεσε στους 4 βαθμούς Κελσίου. Αντιθέτως, οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στο Λέντα, στην Ιεράπετρα, στη Σιτία, στην Παλαιόχωρα και Σαμάλια, όπου οι θερμοκρασίες κυμαίνονταν από 14 έως 15 βαθμούς Κελσίου.